ρεύμα έχει. Ούτε ζέστη για 4 πιτσιρίκια. Τι να σας πω, λάτε να δείτε που κοιμούνται τα πιτσιρίκια. Δύο πάνω και οι κουβέρτες είναι μουσική και με έχει υγρασία. Τρέχουν τα τουβάρια όλα. Πώς θα τα ταΐσω αυτά τα 4 παιδιά. Δεν έχω ούτε να τα μαγειρέψω, ούτε τίποτα δεν έχω. Το ρεύμα πότε σας το κόψανε? Ούτε είναι μια εβδομάδα. Είναι ένας μήνας περίπου μας το κόψανε και σήμερα το πρωί μου ήρθαν και μου το κόψανε από την κολόνα. Ήρθανε, μου πήρανε το μετρητή και έπεσε σήμερα μου ήρθανε πάνω και μου κόψανε από την κολόνα. Κοιτάξτε να δείτε, ήρθε 645. Το ρεύμα και το δίμηνο μου έχει 58.000. Είναι δύο δωμάτια. 645.000 είναι το σύνολο. Το σύνολο που χρωστά. Το δίμηνο μου βάλανε με 58.000. Γίνεται αυτά τα πράγματα εδώ μέσα? Και είναι δύο δωμάτια για μένα. Δύο δωμάτια. Και τα παιδιά μου κοιμούνται δύο πάνω και δύο κάτω. Τι να σας πω, το ρεύμα είναι κομμένο. Και πάω πάνω σε αυτό και τους παρακαλώ ότι δεν έχω να τους τα πληρώσω. Και μου λένε δεν με ενδιαφέρει αν έχεις 4 ή 15. Παιδιά. Η ΔΕΗ λέει θα πάρει τα λεφτά της. Με πώς θα τα πάρει, άμα δεν έχω δουλειά. Καθόμαστε. Και εγώ και ο σύζυγός μου ψάχνουμε για δουλειά παντού και δεν μας παίρνουν. Μόλις ακούνε 4 παιδιά, δεν παίρνουν. Πολύ άσχημες συνθήκες. Μέσα έχει πολύ υγρασία το σπίτι, δεν έχουμε να φάμε. Όταν να συστάθουμε δεν μπορούμε να διαβάσουμε το βλέμμα σου, μου κόψει το ρεύμα. Τι τάξη πήγαινες εσύ? Πρώτη γυμνασίου. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε το βράδυ με το κεράκι και τα μάτια μας πονάνε. Δεν έχω τίποτα. Εδώ πέρα κρυφώνουμε όλοι. Και το βράδυ μένει πάνω μου ξενύχτης και ο πατέρας μου για μας αισθάνουν εμάς. Τώρα χωρίς το ρεύμα πώς διαβάζετε, Παναγιώτη? Δεν με καιρεί. Και άμα δεν έχουμε ρεύμα πώς θα διαβάσουμε? Έτσι είναι πιο χειρότερα από ότι δεν έχουμε ρεύμα. Και το βράδυ που κρυώνουμε εμείς εδώ πέρα το τουβάρι έχει υγρασία, πώς θα κοιμόμαστε εμείς? Κρυώνουμε. Κοιτάξτε! Κοιτάξτε η υγρασία εδώ μέσα. Κάνει πολύ κρύο εδώ μέσα. Εσείς κάθεστε, τώρα έχει ήλιο λιγάκι, ας πούμε είναι μέρα, το βράδυ να δείτε. Τρέχουν από τα νερά από τα παράθυρα, από την υγρασία την πολύ. Τα ρούχα μου όλα είναι μουχλιασμένα, δεν έχω να τα αλλάξω. Κοιτάξτε, είναι όλα άπλυτα. Ορίστε, κοιτάξτε. Και είναι όλα αυτά, είναι μουχλιασμένα, θα μουχλιάσουν, έχουν μουχλιάσει, είναι για πέταμα. Τι να κάνω άλλο, δεν μπορώ, προσπάθω κι εγώ. Τι να τα κάνω, τα δύο παιδιά μου είναι άρρωστα. Έχω 14 χρονών κοπέλα και μου λιποδημάει. Κατεβαίνει ο αιματοκρίτης 27 παρακάνω. Το άλλο παθαίνει σπασμούς. Τι να πω, εγώ μελανιάζω ολόκληρη και όμως θέλω δουλειά. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Πώς τα ζείτε αυτά τα παιδιά εδώ, κυρία Ευτυχία, τώρα με κάτω από αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες? Τίποτα, έχουν να φάνε μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα έχετε να φάτε? Ούτε γάλα, ούτε τίποτα. Νηστικά πάνε, νηστικά έρχονται. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Το ρεύμα θέλω να μου βάλουν. Το ρεύμα και μια δουλειά, οτιδήποτε. Δεν θέλω πολυτέλειες. Το ρεύμα για τα παιδιά μου. Να τα ζεσταίνω τουλάχιστον. Μπήκατε σε δύο δωμάτια δακρύων. Τα είδατε. Μπήκατε σε ένα σπίτι στεναχώριας. Πόνου και υποφέρω. Υποφέρω όντως. Έχω μεγάλο πρόβλημα, παιδιά. Δεν θέλω τίποτα. Το ρεύμα μου, αν μπορούν να βάλουν το ρεύμα μου και από εκεί και πέρα μια δουλίτσα. Μια δουλειά. Δεν υπάρχει κάποιος να με βοηθήσει, δεν υπάρχει κάποιος να με δει, να με κοιτάξει. Όχι εμένα προσωπικά. Εμένα, εντάξει, εγώ είμαι μεγάλος, θα ζήσω κάπως. Τα παιδάκια. Τα παιδάκια μου. Είναι αμαρτία να είμαι δύο μέρες, τρεις τώρα. Νηστικά, με ένα αυγό. Έχουμε να φάμε τρεις μέρες. Προχθές φάγαμε ένα αυγό και έχουμε από τρεις μέρες. Μας έχουν κόψει το ρεύμα. Άλλα παιδάκια της ηλικίας έχουν τα πάντα. Ναι, το ξέρεις. Το ξέρεις αυτό, είσαι στο σχολείο, βλέπεις τα άλλα παιδάκια. Ναι. Θα βλέπω που τρώνε και σε λίγο κι εγώ. Εδώ πέρα μια γειτόνισσα μαζί μου, κάτι να φάμε. Δεν έχουν να φάμε τίποτα. Ένα κόλλησε στο φαγάκι να φάνε. Ένα φως να ζεσταθούν το βράδυ που κρυώνουν. Άμα δεν δείτε, γίνονται άσπρα από το κρύο εδώ μέσα. Δεν μπορείτε να κάτσω εγώ, δεν μπορώ να κάτσω. Έχω μελανιάσει, ορίστε. Μελανιάζουν ήδη. Ασπρίζουν και μετά γίνονται μαύρα. Με αυτά εδώ,
Ό,τι βρίσκω να μου τα μαζεύω, τα βάζω εδώ και όποιος περνάει του τα δίνω. Δύο, τρεις, πέντε. Αυτό κάνω. Τώρα. Τώρα. Δεν θέλω μια θερμή παράκληση, μια δουλίτσα και η χειρότερη μου είναι να παρακαλέσω αυτούς τους ανθρώπους εκεί πάνω στη ΔΕΗ να μου βάλουν αυτό το ρεύμα. Ό,τι και να είμαστε, ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε ζώα. Θέλω να είμαστε ανθρώποι, όπως είναι ο καθένας μας γύρω μας. Ας κοιτάξουν λίγο τα παιδιά. Σαν μεγάλη κοπέλα, δεν έχεις κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες που εδώ μέσα δεν μπορούν να εκπληρωθούν? Τα ρούχα, παπούτσια, γενικά, ό,τι λείπει σε μια κοπέλα. Είναι όλα μου κλειασμένα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Ναι. Και τι φοράτε όταν καταστρέφονται εδώ μέσα τα ρούχα σας? Αυτά που υπάρχουν. Δεν θέλουμε πολυτελείες. Εδώ σε αυτά τα δύο κρεβάτια κοιμούνται δύο επάνω και δύο κάτω. Τα τέσσερα παιδάκια σας κοιμούνται μέσα στην κουζίνα. Μέσα στην κουζίνα και πάω να μαγειρεύω. Άμα θα έχω δηλαδή. Πού είναι τα μαγειρεύω, δεν έχω τίποτα να τους μαγειρέψω. Δεν έχω. Τίποτα δεν έχω να τους φτιάξω. Κοιτάξτε που κοιμούνται δύο επάνω και δύο από κάτω και κουβέρτες πιάστε να δείτε είναι μουσκεμα. Πιάστε τα ντουβάρια από εκεί μέσα να δείτε είναι μουσκεμα, παπί. Δηλαδή άμα θα μου πάθει ένα παιδί τίποτα, τι θα κάνω εγώ? Πού θα τρέξω? Δεν έχω κανένα να με βοηθήσει. Από την πρόνοια δεν παίρνετε τίποτα? Από την πρόνοια παίρνω από τις 50.000 κάθε δύο μήνες. Πού να τα κουνάω, τα κολλήσω κι αυτά? Πού να τα κολλήσω, πέστε μου. Δηλαδή μέχρι να τα πάρω, τις φεύγουν κιόλας. Χρωστάω σε όλο τον κόσμο. Χρωστάω όλα και μου τα κόψανε γιατί δεν είχα το εκλογικό. Και τους πήγα βεβαίως ότι δεν είναι έτοιμο. Και δεν μου τη δώσανε. Πήγα να πάρω άδεια για ταξί που λένε ότι δίνουν στους πολίτεκνους. Πρέπει να είναι 7 χρόνια επαγγελματίας, λένε να έχει δουλέψει σε ταξί για να πάρω την άδεια. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται. Εγώ έχω απελπιστεί πια. Δεν με νοιάζει το χρήμα, με νοιάζει τα παιδιά μου. Αυτά που έβγαλα στην κοινωνία και προσπαθώ να τα ζήσω. Δεν μπορώ μεθαύριο να βγει κάποιος και να πει ότι είμαι άχρηστος αγωνιός. Δεν το θέλω. Δεν θέλω να βγω άχρηστος αγωνιός. Θέλω να βγω χρήσιμος στα παιδιά μου, να έρχουν να πούνε αύριο ο πατέρας μου με βοήθησε. Όχι να βγουν μεθαύριο και να πούνε να, ο άχρηστος. Δεν θέλω να μου το πούνε. Τα είδατε τα παιδιά μου. Υποφέρω ρε παιδιά. Δεν θέλω τίποτα. Το ρεύμα μου και ένα μεροκαματάκι, ένα τίμιο μεροκάματο. Ένα καροτσάκι, μια σκούπα να βγω, θα το κάνω. Δεν είναι ντροπή η δουλειά για μένα. Πάω οπουδήποτε. Να βρούμε μια δουλειά του πατέρα. Γιατί χωρίς ρεύμα δεν μπορούμε να συσταθούμε ούτε να φάμε ούτε να διαβάσουμε. Κάνει και κρύο το βράδυ. Το σπίτι έχει υγρασία. Δεν έχουμε να ρίξουμε ρούχα. Τουλάχιστον να μας βάλουν λίγο το ρεύμα για να ζεσταθούμε.